Νωρίτερα σήμερα στα νότια της Κρήτης είχαμε νέα σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου και εστιακό βάθος στα 10,5 χιλιόμετρα. Με αυτό το δεδομένο θα ήθελα να καλησπερίσω και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα χαρακτηριστικά αυτής της πιο πρόσφατης δόνησης που σημειώθηκε 38 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι και αν αποτελεί, να μας εξηγήσετε, τμήμα της αποκλιμάκωσης του φαινομένου το οποίο μας απασχολεί από χθες το βράδυ. Κοιτάξτε, είναι ένα σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε νότια της κύριας σεισμικής ακολουθίας που είχαμε εδώ και 24 ώρες περίπου. Είναι δηλαδή πιο νότια, στην ίδια ρηξινή ζώνη, με μικρότερο μέγεθος, πράγμα που σημαίνει ότι αφενός μεν έχουμε αποκλιμάκωση, αφετέρου έχουμε μεταφορά της όποιας δραστηριότητας προς τα νότια, δηλαδή ακόμα πιο μακριά από κατοικημένους χώρους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται με ένα τρόπο ο οποίος μας δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι δεν θα έχουμε συνέχεια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώθηκε σε τελείως διαφορετική συστάδα ρήγματων από ότι τα ρήγματα στο Τιμπάκι που είχαμε πέρυσι την εκδήλωση των της σεισμικής ακολουθίας που ήταν ιδιαίτερα έντονη. Και αυτό βεβαίως μας καθησυχάζει και βλέπουμε ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα όλα εξελίσσονται ομαλά και πιστεύω ότι όλα θα εξελίξουν ομαλά. Πότε θα ξέρουμε, κύριε Λέκα, αν το 4,6 ήταν ο κύριος σεισμός και ποιο είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα για να καταλήξετε ως επιστήμονες σε ασφαλή συμπεράσματα? Εντάξει, ικανό χρονικό διάστημα είναι θα το ξέρουμε μετά 2 μέρες περίπου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε αν 4,6 ήταν ο κύριος σεισμός, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε κύριο σεισμό. Όταν δηλαδή τα μεγέθη, οι σεισμοί έχουν ένα αρκετό αριθμό, είναι αρκετοί και τα μεγέθη είναι παραπλήσια, δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιος είναι ο κύριος σεισμός και ποιος όχι. Πολύ περισσότερο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με διαφορετικά σεισμόγονα ρήγματα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια συστάδα ρήγματων, δεν έχουμε ένα ρήγμα το οποίο δραστηριοποιήθηκε. Άρα δεν μπορούμε να διακρίνουμε κύριο σεισμό. Αλλά όμως θεωρώ ότι το φαινόμενο εξελίσσεται πολύ ομαλά και ικανοποιητικά. Τα ρήγματα πάντως που έδωσαν αυτούς τους σεισμούς στο σύνολό τους είναι μέσα στον υποθαλάσσιο χώρο. Είναι μέσα στον υποθαλάσσιο χώρο. Είναι ρήγματα τα οποία δεν είναι ακριβώς απάνω στο τόξο του, το ελληνικό τόξο. Είναι πιο βόρεια. Είναι δηλαδή ρήγματα τα οποία σιγά σιγά συγκροτούν το ελληνικό τόξο προς τα νότια. Είναι μεγάλα ρήγματα, δεν είναι μικρά ρήγματα, αλλά είναι μέσα στον υποθαλάσσιο χώρο. Λοιπόν, είπατε νωρίτερα ότι εκτιμάτε ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή τη δραστηριότητα και σαφώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε τους σεισμούς. Ωστόσο, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, με βάση και το τι έχει δείξει η ιστορία, αν μικροί και επαναλαμβανόμενοι σεισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι μεγαλύτερο. Είναι, ξέρετε, μια ανησυχία που εκφράζει συχνά και ο κόσμος. Κοιτάξτε, εάν υποτεθεί ότι κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο εκδηλώνονται 10.000 σεισμικά γεγονότα πάνω από 4 σεισμούς, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε με βάση τα στοιχεία αυτά είναι ότι κάθε ένα από αυτά τα 10.000 σεισμικά γεγονότα έχει μια τελείως διαφορετική ιστορία από ένα άλλο που έστω και αν ανήκει σε μια γειτονική περιοχή. Δηλαδή το κάθε φαινόμενο έχει τη δικιά του χρονοϊστορία. Οπότε δεν έχουμε δηλαδή κάποια στάνταρ, κάποια τυποποιημένες διαδικασίες. Δηλαδή μπορεί σιγά σιγά μια μικροσεισμική ακολουθία να οδηγήσει σε μεγαλύτερα μεγέθη, άλλες φορές αποσβαίνεται, άλλες όχι. Είναι, δηλαδή η κάθε περίπτωση είναι μια διαφορετική περίπτωση εξέλιξης. Συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα θέματα της πρόγνωσης είναι θέματα τα οποία δεν θα λυθούν σε καμία περίπτωση τα επόμενα 100-200 χρόνια. Και θα πρέπει να πούμε ότι
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα πια δεν προσπαθεί να κάνει πρόγνωση των σεισμών. Προσπαθεί να κάνει άλλα πράγματα. Είστε σαφείς. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει, πώς θα μπορέσει να θωρακίσει τις υποδομές, τις οικοδομές, πώς θα μπορέσει να έχει συστήματα βέλτιστης καταγραφής, ειδοποίησης. Η πρόγνωση των σεισμών μετά τη από το 2010 και μετά έχει ατονίσει σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει, ενώ υπάρχει τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον, δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει κάποια λύση. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λέκα, υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σύσταση για όσους κολυμπούν στα νότια αυτές τις ημέρες? Όχι, δεν υπάρχει σύσταση. Εντάξει, αν γίνει κάτι πολύ μεγάλο ή αν αποσυρθεί η θάλασσα αρκετά μέτρα μέσα στο πυθμένα, τότε θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σκεφτούμε μήπως υπάρχει κάποιο τσουνάμι. Το πολύ να σας πω ότι κινδυνεύουμε από κεραυνούς μέσα στη θάλασσα, γι' αυτό έχουμε εκδώσει οδηγία σήμερα για το Βόρειο Αιγαίο και το Αιγαίο, κοντά στην υπηρετική Ελλάδα, για κεραυνούς, παρά μας απασχολούν αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λέκα, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.